Μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης χαράς πραγματοποιήθηκε στο ΛΜΕΠΑ η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Ρωμάς Λοβίνσκι σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, που ο πολύ σπουδαίος επιστήμονας, ο καθηγητής Ρωμάν Σλοβίνσκι, αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας για να αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας. Είναι ο πρώτος επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο οποίος είναι εκδότης ίσως του πιο σημαντικού περιοδικού, διεθνούς επιστημονικού περιοδικού στον τομέα της χρηματοοικονομικής. Πρόκειται για την ύψιστη τιμή που αποδίδει η Πανεπιστημιακή Κοινότητα στον καταξιωμένο επιστήμονα ερευνητή ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του στην επιστήμη της χρηματοοικονομικής και ιδιαίτερα στον τομέα της θεωρίας των προσεγγιστικών συνόλων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Είναι μεγάλη μέρα για εμένα και την οικογένειά μου. Ήρθα με τη σύζυγό μου, την κόρη μου και την εγγονή μου και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την τελετή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να λαμβάνω τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα στο υπέροχο αυτό πανεπιστήμιο. Είναι η 12η φορά που επισκέπτομαι το νησί σας και αγαπώ την Κρήτη. Έχει σπουδαία ερευνητική δουλειά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και από εδώ και πέρα θα αποτελέσει ένα πρεσβευτή του Πανεπιστημίου μας στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς τον έχουμε τιμήσει τον κύριο Σλοβίνσκι στη σχολή ΜΠΔ και είναι χαρά μας που τον τιμούν σήμερα και εδώ. Είναι πολύπλευρο το έργο του στα πλαίσια της επιχειρησιακής έρευνας και της επιστήμης των αποφάσεων σε πολλούς τομείς και κλάδους του management. Έχω γράψει πολλά άρθρα μαζί του, τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια από τη Γαλλία και είναι μεγάλη μας χαρά, είναι μεγάλος εκδότης ενός επιστημονικού περιοδικού, το οποίο είναι πρώτος στον κόσμο. Ο Πρίτανης Νικόλαος Κατσαράκης αναφέρθηκε στο πολυδιάστατο ερευνητικό έργο του καθηγητή, το οποίο συνδυάζει τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας και τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά στις σημαντικές επιτυχίες στην έρευνα και την καινοτομία που έχει επιδείξει το ΛΜΕΠΑ, το οποίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στους ερευνητικούς δείκτες από το 2000 στο 2021 ανάμεσα σε ελληνικά πανεπιστήμια.